Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είναι οριστικό, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποφευθεί ή όχι, έχει κλειδώσει? Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει τώρα πια. Και δεν νομίζω ότι με την πορεία που είχαν πάρει τα πράγματα όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάτι που μπορούσε να αλλάξει. Και ναι, το λέω διότι τα τμήματα αυτά και τα τρία που αναφέρετε έχουν συνολικά πολύ 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 λίγους καθηγητές. Οι δε πιστώσεις για καινούριους καθηγητές είναι επίσης πάρα πολύ λίγες. Τόσες που δεν εξασφαλίζεται ούτε και η λειτουργία των υπόλοιπων τμήματων του ΤΕΙΣΤΕΡΕΑΣ. Συνεπώς ήταν μαθηματικός βέβαια ότι... Πρόεδρε, καταρχήν μπορούμε να πούμε ότι το περιμένατε διότι το προέβλεπε το σχέδιο Αθηνά? Ναι, βεβαίως. Προφανώς το περιμέναμε. Ήταν γνωστό και ξαναλέω ότι με την σφιχτή δημοσιονομική κατάσταση που επικρατεί ήταν σίγουρο ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι δραματικά. Και ξέρετε, θα μπορούσαμε ίσως να μπούμε στη διαδικασία να το σκεφτούμε, αλλά τουλάχιστον η δικιά μας υπεποίθηση είναι ότι προκειμένου να μην διακινδυνεύσουμε την διδασκαλία και το επίπεδο της διδασκαλίας στα άλλα τμήματα, δεν θα έπρεπε να σκεφτούμε να λειτουργήσουμε ένα ακόμα τμήμα με αυτές τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε, γιατί αυτό θα σήμαινε πολύ απλά υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στο καινούργιο τμήμα και στα αυτά που ήδη λειτουργούν. Σωστά. Εφόσον το Υπουργείο δεν πρέπει να μας εξασφαλίσει τις απαραίτητες. Να κάνω μια ενδιάμεση ερώτηση τώρα, Πρόεδρε. Προφανώς δεν ευνηδιάστηκαν ούτε οι φοιτητές. Ναι, προφανώς. Προφανώς δεν ευνηδιάστηκαν. Είναι κάτι που είναι γνωστό εδώ και από το 2013. Δεν Δεν τους καλλιέργησε, λέω, κάποιες ελπίδες ότι μπορεί να μην καταργηθούν ή οτιδήποτε άλλο? Κοιτάξτε, οι ελπίδες, ξέρετε, είναι κάτι, όταν λέμε ελπίδες εννοούμε κάτι πολύ σχετικό. Ναι, είναι τζάμπα, ούτως ή άλλως από το 2013 και μετά φοιτητές δεν εισέρχονται σε αυτά τα τμήματα. Κατάλαβα τι λέτε. Εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση στο Υπουργείο με την ευκαιρία αυτή να σας πω που έχει μια, αν θέλετε, πρόταση ριζική για τον ριζικό τέλος πάντων ανασχεδιασμό και του ΤΕΙΣΤΕΡΕΑΣ και των τμήματων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκονται στη Λαμία. Και εκεί νομίζουμε ότι βρίσκεται πραγματικά η αναβάθμιση και όχι το να προσπαθούμε να λειτουργήσουμε τμήματα με προϋποθέσεις που δεν είναι τέλος πάντων ακαδημαϊκά σωστές. Μπορεί για τις τοπικές κοινωνίες αυτό να έχει κάποιο βραχυπρόθεσμο όφελος. Μακροπρόθεσμα όμως και εκπαιδευτικά να το δει κανείς δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνεται με αυτό. Πάμε λίγο να μας εξηγήσετε, Πρόεδρε, να μας εξηγήσετε λίγο την επόμενη μέρα, πώς θα γίνουν δηλαδή οι συγχωνεύσεις και πώς περνάει ο φοιτητής στην επόμενη σχολή. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η διαδικασία είναι η εξής. Τα τμήματα αυτά λειτουργούν μέχρι 31 Δεκάτου του 2018. Στη συνέχεια, μετά από αυτή την ημερομηνία, το προσωπικό που υπηρετεί και οι φοιτητές που δεν έχουν ακόμα πάρει πτυχίο, πηγαίνουν στα τμήματα τα οποία προβλέπονται από τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα να πάνε. Έτσι είναι, δηλαδή για το κάθε ένα τμήμα από αυτά που είναι σε διαδικασία μετάβασης, και το προσωπικό και οι φοιτητές θα μεταβούν σε καινούργια τμήματα. Άρα λοιπόν, είναι μια διαδικασία που είναι γνωστή από το 2013 και στους φοιτητές και στους εργαζόμενους αυτά τα τμήματα. Και το πτυχίο... δεν είναι κάτι το οποίο είναι κεραυνός εν εθρία. Και το πτυχίο που θα λάβει στο τέλος ο φοιτητής, Πρόεδρε, είναι το πτυχίο της επόμενης σχολής? Όχι, είναι το πτυχίο της σχολής στην οποία εισήλθε. Εντάξει. Απλά θα αναλάβει η επόμενη σχολή να διεκπαιρεώσει τα υπόλοιπα. Απλά ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών στην καινούργια. Ορίστε. Ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών στην καινούργια σχολή. Ακριβώς, ολοκληρώνει τον κύκλο σπουδών. Αλλά το πτυχίο είναι της σχολής που αρχικά επέλεξε και εισήλθε. Σωστά. Καθαρό. Πάντως, κάθε περίπτωση είναι αυτό που είπατε, κύριε Λάμψα, ότι υπάρχει μία αίσθηση στην κοινωνία και τον πολιτικό κόσμο, αν θέλετε, ότι υπάρχει μία αποδυνάμωση της εκπαιδευτικής δράσης στην περιοχή συνολικότερα. Μην ξεχνάμε και το πανεπιστήμιο, τα τμήματα εδώ. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό ένα δίκαιο αίσθημα. Η αλήθεια είναι ότι είναι η μοναδική περιφέρεια η οποία δεν διαθέτει πανεπιστήμιο. Είναι μια μεγάλη περιφέρεια κοντά στην Αθήνα, με τις δικές της ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Σας μην ξεχνάμε ότι τώρα πια είναι αρκετά δύσκολο και για τους φοιτητές να μετακινούνται μακριά από τις αιστείες τους για να σπουδάσουν. Άρα το γεγονός ότι εδώ δεν υπάρχουν, αν θέλετε, για τους φοιτητές οι επιλογές που υπάρχουν σε άλλες περιφέρειες είναι σίγουρα ένα μειονέκτημα, όπως είναι και ένα μειονέκτημα για τη Στερεά Ελλάδα συνολικότερα όλο αυτό. Έχετε δίκιο. Εμείς βέβαια δεν είναι και πολλά που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Όμως έχουμε ήδη κάνει προτάσεις προς το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή, και επειδή ούτως ή άλλως έχει συζητηθεί και στο παρελθόν
το θέμα της κατανομής και της χωροταξικής κατανομής των ιδρυμάτων και των τμήματων, ότι θα ξανανοίξει το θέμα και για τη Στερεά. Ελπίζουμε καλύτερα νέα από αυτά που έχουμε σήμερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα η κατάσταση είναι λίγο πολύ αυτή που περιγράφεται. Ναι. Άσχετα αν ήταν κάτι προδιαγεγραμμένο, δηλαδή σίγουρα είναι μία ακόμα, αν θέλετε, ένα ακόμα βήμα, ας πούμε, προς τα είναι ένα πλήγμα. Είναι ένα πλήγμα, κύριε Λάμψα. Καθαρά είναι ένα πλήγμα, ναι. Μάλιστα. Είναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και την ενημέρωση, κύριε Λάμψα. Για τους φοιτητές που πρέπει να ξέρουν για το μεταβατικό στάδιο. Καλό βράδυ.